Δυστυχώς οι πολίτες της Αττικής έχουν χορτάσει από μεγάλα λόγια και πολυσέλιδα για αριστερά προγράμματα, σαν και αυτό που μόλις παραδόθηκε, όπου έχει έργα που ξεκινούν από το 2000. Φίρδιν Μίγδιν, μελέτες, έργα που είναι προς δυστυχώς από ένταξη. Αρκεί να πω ότι εκεί πέρα αθροίζονται μόνο στον τομέα της Ανατολικής Αττικής 155 έργα, από τα οποία τα 118, δηλαδή το 76% των έργων, έχουν έναρξη πολύ πριν από το 2010. Λοιπόν, εμείς αντιθέτως θέλουμε να είμαστε μακριά από οράματα, καλή ώρα σαν και αυτά, που δεν έχουν γίνει πράξη. Λίγες κουβέντες, πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε τις γνώσεις, έχουμε τις ικανότητες να αλλάξουμε την Αττική, να την κάνουμε μοχλό παραγωγικής ανασυγκρότησης και ευημερίας. Και επειδή πολύ σωστά κάποιοι ανθυποψήφοι μου, όπως είναι ο κύριος Παφίλης, όπως είναι η κυρία Κουτσούμπα για παράδειγμα, τι λένε, ότι δεν μπορεί να κηρύξεις ανεξάρτητο προτεκτοράτο την περιφέρεια Αττικής όταν έχεις τέτοιου είδους εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Γι' αυτό εμείς έχουμε προτεραιότητες. Ασπίδα προστασίας των αδυνάμων. Τι προτείνουμε στο πρόγραμμά μας? Ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας. Εκπονούμε χρηματοδοτικά και θεσμικά μέσα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Εκπονούμε πολιτικές υποδομών και ανάπτυξης, οι οποίες στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας, που είχα την ευκαιρία να το συναντήσω. Συνέργειες χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων με διαρθρωτικά ταμεία, χρηματοδοτικά εργαλεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είναι το Horizon 2014-2020, και προτεραιότητες. Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, εξασφάλιση δηλαδή βασικών κοινωνικών αγαθών, εξασφάλιση λαϊκής κατοικίας, με μια λογική ειδικού προγράμματος ενίσχυσης του ενοικίου, για να μην χάσουν τα σπίτια τους και να μην ακούμε τι θα κάνουμε για τους αστέγους, τι θα κάνουμε για τους ανέργους. Αλλά η δική μας πολιτική είναι να μην προσθέσουμε ούτε έναν άλλον άνεργο. Και επειδή έχουμε ξεχαστεί και με μια σειρά από πολιτικές που τα ακούγαμε πριν την κρίση και το μνημόνιο, όπως η τρίτη ηλικία, στο πρόγραμμά μας θα δείτε πρωτοποριακά προγράμματα e-health και για την ενεργοποίηση καινοτομιών και τεχνολογίας, και για την τρίτη ηλικία με προγράμματα κατοίκων περίθαλψης, ΕΣΠΑ. Θεματικοί άξονες 1, 2, 3 και 9 για την ανεργία και την καταπολέμηση της φτώχειας, 4, 5, 6, 7 και 10 θεματικοί άξονες για ουσιαστική ανάπτυξη και κανονικές δουλειές. Μάλιστα. Ωραία. Έλατε, κύριε Παφίλη, με τη σειρά σας.